όνειρων την πατρίδα. Λάθος δείχνει η πηξίδα στου πολιτισμού το λίκνο. Βυθίστηκα μες στον ύπνο. Γαλανόλευκη ασπίδα, ραγισμένη ψάχνει την ελπίδα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθος σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα, παλιά της κατοχής τα πιόνια που νέα σκλαβιά σου μέλουνε για 400 χρόνια. Και αν φίλοι σου δηλώνουν με μάτια βουρκωμένα, στα χέρια κοίτα τους καλά που τα έχουν ματωμένα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθος σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα, σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το γορδίο δεσμό με μιας να κόψω. Μήτρα που γέννησες, Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι, και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο Θούριο του Ρίγα και τι θα πει Ελλάς στους Έλληνες εξηγά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Είμαι ο Στέφανος Δαμιανίδης. Θα πάμε παρεούλα από τώρα μέχρι και τις 11, όπως κάνουμε καθημερινά τα τελευταία χρόνια, σε αυτή την συχνότητα που μας έχει αγκαλιάσει όλος ο πλανήτης. Κυριολεκτικά μας ακούτε από κάθε γωνιά της γης. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στα chat που κάνουμε στα live stream στο διαδίκτυο, Facebook, YouTube, TikTok. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματάκια σας στο Viber 6907-483-484, 6907-483-484, συντονισμένοι
στον Focus FM, φυσικά και μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 6-9-07-483-484, το ξαναλέω μία ακόμα φορά. Να στείλω και την καλημέρα μου στον Γιώργο τον κολλητό μου στην Σουηδία, ο οποίος με τρολάρει τώρα, αλλά δεν πειράζει, την αγάπη μου. Γίνονται πολλά, έχουν γίνει πάρα πολλά και σήμερα θα πούμε, θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Θα μου επιτρέψετε να κάνω και ένα σχόλιο γύρω από τις εξελίξεις και γύρω από την τρομοκρατία που ακόμα μία φορά καλλιεργείται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μου λέτε να κάνω ένα σχόλιο, για τις εξελίξεις που έχουμε, λέει, στους Σπαρτιάτες. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω, δηλαδή καλύτερα να σχολιάσω την αλλαγή προγράμματος στο Δελφινάριο ή ξέρω εγώ να σας πω για το ποιο είναι το πρόγραμμα στο Τσίρκο Μεντράνο, παρά να μπω στη διαδικασία να σχολιάσω το τι γίνεται στους Σπαρτιάτες. Όλη αυτή η κατάσταση είναι μια φεδρή κατάσταση. Όλη αυτή η ιστορία, γιατί τώρα πληροφορούμε, δεν ξέρω αν έχει, λένε όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Η πληροφορία λέει ότι υπάρχει άτακτη υποχώρηση των κασιδιαρικών βουλευτών πριν να πάει να καταθέσει ο Στίγκας, γιατί σήμερα ο Στίγκας θα πάει να καταθέσει στον εισαγγελέα, και ότι τα βρίσκουνε. Εάν αυτό ισχύει, ότι αν δούμε τους Σπαρτιάτες να επιστρέφουνε και όλα μέλη γάλα σαν να μην τρέχει τίποτα, να ξέρετε ότι αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Δείχνει ένα πράγμα. Δείχνει ότι ο Μητσοτάκης έχει στοιχεία στα χέρια του και μπορεί ανα πάσα στιγμή να τους περάσει όλους βραχιολάκια και να τους πάει στη φυλακή. Με τα στοιχεία τα οποία έχουν. Αν υπάρχει όλη αυτή το μπρος πίσω με χρήματα, με αυτά τα οποία κατήγγειλε ο Στίγκας, ότι τους ζητούσαν χρήματα από την αποζημίωση και όλα αυτά έχουν γίνει σε τι, σε πόσα χρήματα τα οποία πήρανε, γιατί η μεγάλη εικόνα μπορεί να είναι τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ. 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο η κρατική επιδότηση για το κόμμα, αλλά δεν έχουν πάρει αυτά τα χρήματα στα χέρια τους. Με το που έπεσαν 40 χιλιάρικα από κρατική επιδότηση για τη συμμετοχή στις εκλογές, το πρώτο έτσι μπόνους το οποίο δικαιούνται τα κόμματα, έγινε ο κακός χαμός. Έγινε ο κακός χαμός. Εάν αυτό λοιπόν εσείς θεωρείτε, εσείς που ψηφίσατε καταρχάς τους Σπαρτιάτες, αυτό το κόμμα το οποίο εμφανίστηκε από το πουθενά, πήρε κοντά 5% και τώρα γίνονται αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται. Εάν εσείς λοιπόν θεωρείτε ότι αυτό σας αντιπροσωπεύει, τότε κάπου χάνουμε την μπάλα. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι θεωρητικά είναι πατριώτες, έπρεπε να μπουν μέσα και να δίνουν αγώνα για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας. Και αυτό το οποίο παρακολουθώ εγώ με τους Σπαρτιάτες τόσο καιρό, και δεν μιλάω, αλλά φτάνει πια, νησάφι, είναι να τρογόμαστε με το ποιος κάνει κουμάντο σε αυτό το κόμμα, εάν ο Κασιδιάρης θα μπορέσει να είναι το αφεντικό μέσα από τη Βουλή, εάν θα στηρίξουμε τον Κασιδιάρη για την, πώς τη λένε, για την υποψηφιότητά του στην Αθήνα. Και δεν έχω ακούσει σοβαρές τοποθετήσεις από αυτούς οι οποίοι υποτίθεται ότι μπήκαν στη Βουλή με ψήφο Ελλήνων Πατριωτών, που δεν θα αμφισβητήσω εγώ τον πατριωτισμό τον δικό σας εάν τους ψηφίσατε, αλλά να κοιταχτείτε λίγο στον καθρέφτη και να πείτε ότι εγώ θα περίμενα από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν στη Βουλή να κάνουν σοβαρή αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη. Και για το λαθρομεταναστευτικό, και για τις ταυτότητες, και για τα εμβόλια, και για τα εθνικά ζητήματα, και για την ακρίβεια, και πάει λέγοντας. Αλλά παρόλα αυτά, ασχολούμαστε με τη σαπουνόπερα, αν ο Στίγκας ήταν μόνος του, εάν οι βουλευτές του τους διέγραψε, εάν οι άλλοι έφυγαν μόνοι τους γιατί προσευλήθησαν από το Greek Mafia και το Don Corleone, και τώρα αν θα γυρίσουν πίσω στο Μαντρί. Πολύ φοβάμαι ότι το Μαντρί Σπαρτιατών και Μητσοτάκη είναι ενιαίο, να ξέρετε. Πολύ το φοβάμαι. Και αυτό να το σκεφτείτε εσείς, και δεν είμαι διχαστικός, απλά νησάφι. Νησάφι. Σοβαρότητα, έχουμε πολύ σοβαρά θέματα να ασχοληθούμε. Και εμείς είμαστε με το χαρταετό μονίμως στο χέρι. Και ασχολούμαστε τώρα με το αν φεύγουν, αν μένουν, ή αν θα ξαναγυρίσουν, ή αν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα ο Στίγκας κτλ. Ας πρόσεχαν. Ας πρόσεχαν. Αυτά συμβαίνουν όταν ένα κόμμα κατεβαίνει από το πουθενά με έναν υποψήφιο αναπεριφέρεια. Είναι προφανώς ελεγχόμενοι. Από πού? Είναι ηλίου φαϊνότερο. Συγκεκριμένα είναι ηλία φαϊνότερο. Και όχι η ηλία της Πελοποννήσου.
την καλημέρα μου στον πύργο Ηλίας και στον πύργο Δηρού του χωριού μου. Εγώ θα περίμενα από αυτούς οι οποίοι είναι πατριώτες να ασχοληθούν πολύ σοβαρά με το ζήτημα που λένε ότι είναι πατριώτες, με το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης. Χθες σας έδωσα στοιχεία τα οποία είναι συγκλονιστικά. Δεν τα είδα πουθενά σε κάποιο site. Δεν τα είδα πουθενά ανεβασμένα. Για να τα λέω όλα. Τα στοιχεία τα οποία έδωσα εχθές, τα είδα ανεβασμένα στον προσωπικό λογαριασμό του Βελόπουλου στο Twitter. Τα στοιχεία για την παράνομη μετανάστευση, για τους λαθρομετανάστες που μπαίνουν στα νησιά μας. Το 236% πάνω τον Αύγουστο. Για να είμαι... Αυτά είναι γεγονότα και μπείτε να το δείτε. Και θα σας δώσω και άλλα στοιχεία σήμερα. Και θα πρέπει με αυτά να ασχοληθούν όχι μόνο ο Βελόπουλος, αλλά όλα τα μέσα ενημέρωσης. Γιατί γίνεται διαφήμιση αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή οι λαθροδιακινητές κάνουν διαφήμιση και φέρουν κόσμο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ξέρετε γιατί το φέρουν στην Ελλάδα. Το φέρουν στην Ελλάδα πολύ απλά γιατί έχουμε έτοιμες τις δομές. Τεράστια κέντρα, ολοκένουργια. Υπερδομές στα νησιά μας. Θέλετε στοιχεία κι άλλα, χθες σας είπα. 236% πάνω οι αφίξεις σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο και τον περσινό και τον φετινό Αύγουστο. Συνολικά το χρόνο 167% πάνω. Από τον Ιούλιο, τον περασμένο Ιούλιο, στον Αύγουστο 107% πάνω οι αφίξεις μέσα σε ένα μήνα. Και επειδή το ψάχνω λίγο περισσότερο και θα έπρεπε να το ψάχνουν και οι δημοσιογράφοι λίγο περισσότερο, έχω καινούργια στοιχεία τα οποία αφορούν στην εβδομάδα που μας πέρασε. Από 28 Αυγούστου μέχρι 3 Σεπτεμβρίου. Η εβδομάδα που μας πέρασε. 47 βάρκες έφτασαν σε ελληνικά νησιά με 1.240 ανθρώπους. 1.240. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάμε υπάρχει ένας πληθυσμός πάνω από 9.000 και κάτι ψηλά στα νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λέρος, Κος και σε κάποια άλλα. Στη Λέσβο υπάρχουν 3.471 καταγεγραμμένοι και αυτό κρατήστε το γιατί μπορεί να υπάρχουν πολύ περισσότεροι που είναι μη καταγεγραμμένοι. Στη Χίο υπάρχουν 692, στη Σάμο υπάρχουν 2.018, στη Λέρο υπάρχουν 1.308, στην Κο υπάρχουν 1.620 και μερικοί άλλοι σε κάποια άλλα νησιά. Στα νησιά μόνο αυτό. Όπρε με θερμινευόμενο νεστή 9.137, αν κάνω καλά την πρόσθεση. Οι αφίξεις μέσα σε μία εβδομάδα, δηλαδή στην εβδομάδα την οποία σας περιγράφω, 28 με 3 Σεπτεμβρίου, έχουν αυξηθεί κατά 39% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Αν πάμε έτσι, με μαθηματική ακρίβεια, στα μέσα του φθινοπόρου θα γεμίσουμε τις δομές. Θα γεμίσουμε τις υπερδομές στα νησιά. Το ίδιο γίνεται και στα χερσαία σύνορά μας. Και θέλετε να μου πείτε εσείς, οι οποίοι θεωρητικά είστε πατριώτες, ότι αντί να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα, ασχολούμαστε με το ποιος θα πάρει την κρατική επιδότηση. Η ξεφτύλα μας δεν έχει όριο. Ξαναλέω για ακόμα μια φορά αυτό το οποίο σας είπα και πιστεύω πως πραγματικά είναι έτσι. Εάν έχουμε άτακτη υποχώρηση αυτών των βουλευτών των Σπαρτιατών που σχετίζονται με τον Ηλία Κασιδιάρη και επιστρέψουν στο κόμμα του Στίγκα και να είναι όλα μέλι γάλα, δείχνει ένα πράγμα. Ότι ο Μητσοτάκης έχει στοιχεία στα χέρια του και αφορούν σε Σπαρτιάτες και Κασιδιάρη και μπορεί ανά πάσα στιγμή να τους στήσει σε εισαγωγικά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Αν αυτό εσάς σας καλύπτει, με γεια σας, με χαρά σας. Εμένα θα μου επιτρέψετε ως πατριώτης Έλληνας, ως δημοσιογράφος Έλληνας, να ασχοληθώ με τα σοβαρά θέματα. Και ένα από αυτά τα σοβαρά θέματα, πολύ σοβαρό, είναι αυτό το ζήτημα με την παράνομη μετανάστευση που σήμερα θα δώσω έκταση στην εκπομπή. Θα μου επιτρέψετε όμως
Δεν θα προλάβω με τίποτα να τα πάω το πρόγραμμα της εκπομπής έτσι όπως το θέλω. Γιατί έχω πολλά θέματα. Έχω μια σοβαρότατη καταγγελία για να δείτε την ξεφτύλα. Γιατί τώρα ασχολούμαστε. Πώς τη λένε αυτήν, Γιώργο, καλημέρα. Πώς τη λένε αυτήν την κακοκαιρία, Ντανιέλα, Ντάνιελ, Ντάνιελ, τι, άντρας ή γυναίκα. Ό,τι να είναι. Ασχολούμαστε με αυτή την ιστορία και την ψυχρή λίμνη που έχει κάτσει πάνω από την Ελλάδα. Αλλά άμα δείτε για ποιο λόγο δεν στέλνουμε διασώστες εκπαιδευμένους να πάνε να βοηθήσουν στα καμένα στην προκειμένη περίπτωση και πώς μπαίνουν μπροστά οι προσωπικές έρηδες του καθενός, είναι να παίρνουμε τα γιαούρτια και να τα ρίχνουμε. Αλλά και τα γιαούρτια έτσι όπως έχουν γίνει είναι απλησίαστα, είναι πανάκριβα και τα γιαούρτια. Οπότε θα πρέπει να βρούμε να ρίξουμε κάτι πιο φτηνό, πιο οικονομικό. Και την ντομάτα βγάλετε την από την εξίσωση, γιατί και οι ντομάτες απλησίαστες είναι. Ταυτότητες. Ταυτότητες. Βάλε να ακούσουμε, ρε Γιώργο, τι λέει ο Υπουργός Οικονόμου για τις ταυτότητες. Έλα, Οικονόμου, αγόρι μου καλό. Για πες μας λίγο για τις ταυτότητες. Για πες μας. Είναι δυνατόν μια χώρα στη σημερινή εποχή να έχει 3 και 4 ταχυτήτων προσωπικά έγγραφα, να έχει 2 και 3 ταχυτήτων ταυτότητες και να ξεκαθαρίσουμε προς τον κόσμο. Αυτό θα περιέχει και το μοναδικό αριθμό, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή θα έχουμε έναν αριθμό πια, γιατί έχει υποθεί και αυτό που θα αντικαταστήσει ή το ΑΦΗΜΗ ή το ΝΑΜΚΑ ή το ένα ή το άλλο. Τι θα γίνει με αυτό αυτός, το θέμα. Αυτός ο τι θα είναι άλλος αριθμός ταυτότητας πάλι. Αυτός είναι ένας αριθμός ο οποίος θα μπορεί να προστεθεί στο δελτίο ταυτότητας σε 3-4 μήνες και μετά, όταν θα είναι έτοιμο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που θα διευκολύνει σε μια σειρά από ψηφιακές διαδικασίες. Δηλαδή θα σε διευκολύνει από το να ταλαιπωρεί σε γραφειοκρατικά με διάφορα πράγματα προς την κατεύθυνση αυτή. Βγαίνει δηλαδή. Α, τώρα αυτό πρέπει να το ξέφυγε, δεν εξηγείται. Βγαίνει ο Μητσοτάκης να μας πει ότι οι ταυτότητες δεν θα έχουν κάμερες, δεν θα έχουν μικρόφωνα. Στεναχωριέται, ρε παιδί μου, γιατί τα είχε μάθει αυτά με τον Predator. Ούτε θα έχουν τον ΆΜΚΑ, εντάξει, για να κατευνάσει λίγο τις αντιδράσεις. Και βγαίνει ο Οικονόμου ξεδιάντροπα και μας λέει ότι αφού δοθούν οι ταυτότητες, μέσα σε 3-4 μήνες μπορεί να προσθεθεί ένας ενιαίος αριθμός που θα αντικαταστήσει όλα τα υπόλοιπα. Το καταλάβατε τι λένε, ρε. Το καταλάβατε. Τους καταλάβατε τους μάγκες. Ξαναβάλτε τον Γιώργο μία ακόμα φορά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, βγαίνει ο Μητσοτάκης να μας πει, παιδιά, δεν θα έχει τον ΆΜΚΑ, δεν έχει μικρόφωνα, δεν έχει ταυτότητα, δεν έχουν κάμερες. Βλακίες δηλαδή, ασχολείται με βλακίες, σχολιάζει βλακίες. Και βγαίνει ο Οικονόμου και λέει ότι 3-4 μήνες αφού δοθούν οι ταυτότητες, πάρε η βλάκα την ταυτότητα, και σε 3-4 μήνες που θα είμαι εγώ έτοιμος, θα σου βάλω έναν ενιαίο αριθμό και θα είσαι ένας αριθμός. Ξανακούστε το λίγο, το εμπεδώσετε. Είναι δυνατόν μια χώρα στη σημερινή εποχή να έχει 3 και 4 ταχυτήτων προσωπικά έγγραφα, να έχει 2 και 3 ταχυτήτων ταυτότητες και να ξεκαθαρίσουμε προς τον κόσμο. Αυτό θα περιέχει και το μοναδικό αριθμό, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή θα έχουμε έναν αριθμό πια, γιατί έχει υποθεί και αυτό που θα αντικαταστήσει ή το ΑΦΗΜΗ ή το ΝΑΜΚΑ ή το ένα ή το άλλο. Τι θα γίνει με αυτό αυτός, το θέμα. Αυτός ο τι θα είναι άλλος αριθμός ταυτότητας πάλι. Αυτός είναι ένας αριθμός ο οποίος θα μπορεί να προσθεθεί στο δελτίο ταυτότητας σε 3-4 μήνες και μετά, όταν θα είναι έτοιμο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που θα διευκολύνει σε μια σειρά από ψηφιακές διαδικασίες. Δηλαδή θα σε διευκολύνει από το να ταλαιπωρεί σε γραφειοκρατικά με διάφορα πράγματα προς την κατεύθυνση αυτή. Η πανδημία ήταν πρόβα. Τώρα συμβαίνουν όλα με τον ίδιο τρόπο, να το ξέρετε. Προπαγάνδα, ψέμα, παραπληροφόρηση, κοινωνικό ρατσισμό, στοχοποίηση. Για μένα όλο αυτό προκαλεί γέλιο, γιατί καταλαβαίνω πόσο προβλέψιμη είναι. Όμως όποιος δεν έχει πάρει το μάθημα της πανδημίας όπως θα έπρεπε να το έχει πάρει και δεν αντιλαμβάνεται με ποιους έχει μπλέξει, τότε κακό της κεφαλής του, ας πρόσεχε. Εμείς εδώ τα φωνάζουμε. Οι άνθρωποι είναι εγκληματίες. Και φυσικά, όπως σας είπα, στοχοποίηση, να γελάνε, να συνδυάζουν ταυτότητες και εμβόλια με τον τρόπο που τους συμφέρει. Ακούστε διάλογο, ακούστε διάλογο, ακούστε διάλογο. Στον Sky φυσικά, πού αλλού. Πού αλλού, στον Sky. Τσιπάκι αυτό θα μπει στο σώμα μας. Ότι το τσιπάκι θα μπει στο σώμα μας. Με τα εμβόλια μπήκε, Αντίχριστο, με ότι τα εμβόλια μπήκε το κάτι στο σώμα μας. Δεν μπήκε κάτι στο σώμα μας με τα εμβόλια. Πάντως ένας κύριος Χρήστοπε λέει, μπήκε το τσιπάκι με τα εμβόλια. Λέει, για τις ταυτότητες αντιδρούμε για άλλο λόγο. Χθες μας το είπε. Και αυτή τη στιγμή. Έτσι είπε χθες. Αυτή τη στιγμή έχουμε την ταυτότητα, στα χέρια μας την παλιά ταυτότητα, η οποία απλά γράφει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, ονοματεπώνυμο, αριθμό δημοτολογίου και έναν συγκεκριμένο αριθμό, ο οποίος όμως αριθμός μπορεί να πάμε στα αεροδρόμια, να δείξουμε την ταυτότητα, από την Ελλάδα μπορούμε να ταξιδέψουμε. Να γυρίσουμε όμως από κάποια άλλη χώρα δεν μπορούμε να γυρίσουμε, γιατί δεν έχει κάποιο στοιχείο ταυτοποίησης. Ναι. Ενώ το διαβατήριο έχει τα βιομετρικά στοιχεία
και έχει και ένα RFID που χρειάζεται προκειμένου. Και το διαβατήριο τα ίδια έχει, έτσι. Και το διαβατήριο τα ίδια έχει. Για να μην βγάλουμε διαβατήριο. Το RFID του διαβατηρίου το βλέπει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί? Γιατί το τσιπάκι της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη συνθήκη του Μάστρικ του 1992, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2, έχει θεσμοθετηθεί όλα τα συστήματα της πολιτείας να έχουν πρόσβαση στους διαβαθμισμένους υπαλλήλους όπου χρειάζεται να δουν πληροφορία σύμφωνα με το αντικείμενό τους. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Άρα έχουμε ένα τσιπάκι ευρωπαϊκό και θα έχουμε και ένα τσιπάκι ελληνικό. Δύο τσιπάκια θα έχουν οι ταυτότητες. Δύο τσιπάκια θα έχουν οι ταυτότητες, ρωτάω. Γιατί εγώ από τη συνέντευξη αυτή του ειδικού το λέει παρακάτω, ότι θα έχουν δύο τσιπάκια οι ταυτότητες. Ένα ευρωπαϊκό και ένα ελληνικό. Ή θα κάνουμε δύο σε ένα dimension, M shampoo, M conditioner. Και όλα αυτά για ποιο λόγο είναι? Για να μας βλέπουν όλους. Το ζήτημα είναι φακέλωμα. Φακέλωμα κανονικό. Ακούσατε τι. Έβγαινε ο Μητσοτάκης και έλεγε δεν θα είναι ο ΆΜΚΑ μέσα. Βγαίνει ο οικονόμου και λέει ένας αριθμός, 3-4 μήνες αφού έχετε πάρει τις ταυτότητες. Εντάξει. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε άλλα πράγματα. Εμείς εδώ δεν θα είμαστε η γραφική της υπόθεσης για να τους το κάνουμε εύκολο. Εμείς εδώ θα ασκούμε δρυμία κριτική σε όλα τα κακοσκήμενα. Και τους ακούσατε πώς πάνε να το συνδυάσουν το εμβόλιο με το εμβόλιο. Λέει μπήκε τίποτα μέσα μας. Ρε μπαγλαμάδες. Το θέμα είναι αν μπήκε το τσιπάκι με το εμβόλιο. Ή αν το εμβόλιο ήταν με barcode 666. Φεδροί τύποι. Θα τολμήσετε ποτέ να απαντήσετε σε όλες αυτές τις καταγγελίες που έχουν κάνει γιατροί και γιατροί εδώ στον Focus FM? Θα τολμήσετε ποτέ να κουβεντιάσετε για τις παρενέργειες? Το μόνο που ξέρετε να κάνετε τώρα με τα εμβόλια που έπιασα τα εμβόλια είναι να βγαίνετε και να μας λέτε ότι βγήκε το επικαιροποιημένο και ότι θα είναι μία δόση. Και να κάνετε καλαμπούρι πάλι με τις ταυτότητες. Δώσε λίγο Ματίνα Παγώνη και Άρη Πορτοσάλτε μαζί συνδυασμό έτσι να γουστάρετε πρωί-πρωί. Περιμένουμε μία δόση ακόμα δηλαδή. Μία δόση ακόμα, η οποία δεν είναι έχει... δόση όμως. Δεν είναι δόση. Δεν το πούμε δόση. Είναι κάθε χρόνο δεν κάνεις εμβόλιο γρήπης. Ένα εμβόλιο. Είναι ανεξάρτητο από τα προηγούμενα όσα έχουμε κάνει. Καμία σχέση. Άρα δεν ακολουθεί τη σειρά, δεν λέμε μία δόση. Καλά είναι μία τελεία στα προηγούμενα και κάνουμε ένα εμβόλιο. Ένα καινούριο εμβόλιο. Ξέχασε τι είναι. Ξεχνάμε το παρελθόν. Ξεκινάμε, κάνουμε μία καινούργια αρχή. Εσείς. Ήταν δίμηνης διάρκειας η προστασία. Τέλειωσαν αυτά ρε παιδί. Μην ρωτάς, δεν υπάρχει. Είναι ένα εμβόλιο ανεξάρτητα από τα προηγούμενα. Το πιο πιθανό είναι αυτό ότι είναι ένα εμβόλιο το χρόνο. Αυτό για πότε, αν είναι να βγει στην αγορά, πότε αυτό θα πότε βγει είναι περίπου το φθινόπωρο, δηλαδή εκεί στις αρχές Οκτώβρη. Δηλαδή με κάθε νέα ταυτότητα και δωράκι και το εμβόλιο. Το εμβόλιο, δίπλα. Άκου, γέλιο. Γελάει ο Πορτοσάλτε. Έλα εδώ ρε Γιώργο. Γελάνε ρε. Με κάθε νέα ταυτότητα λέει δωράκι το εμβόλιο και γελάνε. Θα βγει λέει τον Οκτώβρη. Και τι θα περιέχει αυτό κυρία Ματίνα Παγώνη? Για πείτε μας λίγο να το κάνουμε λίγο αναλυτικό τώρα. Γιατί εσείς κάνετε καλαμπούρι, λέτε ανακρίβειες και λέτε και ψέματα. Τι, ποιες μεταλλάξεις θα συμπεριλαμβάνει το εμβόλιο κυρία Ματίνα Παγώνη? Για πείτε μας. Έχει δοκιμαστεί το εμβόλιο και από αυτό. Εκεί σχεδόν έχει ετοιμαστεί. Σχεδόν είναι έτοιμο. Μία εταιρεία τουλάχιστον έχει προχωρήσει σχεδόν το τελείωσε και σχεδόν είναι στην φάση. Τι πρέπει να γίνει τώρα? Αυτό είναι για τις νέες παραλλαγές της Όμικρον. Είναι για να, για να συμπεριλάβει όλες τις υποπαραλλαγές. Όλες τις υποπαραλλαγές. Και ιδιαίτερα όλες εστιάζει στην Όμικρον. Γιατί και η Έρης και η ΒΑ286, η Πυρόλο, όπως Πυρόλο, είναι αρκετά προχωρημένη στην Αμερική, στη Βρετανία, στη Δανία και στο Ισραήλ. Περιλαμβάνονται αυτά. Ναι, ναι. Περιλαμβάνονται στο εμβόλιο. Στοπ, έλα εδώ. Περιλαμβάνονται στο εμβόλιο, λέει η Ματίνα Παγώνη. Περιλαμβάνονται στο εμβόλιο, το καινούργιο αυτό το επικαιροποιημένο, οι νέες μεταλλάξεις της Όμικρον, Έρης και Πυρόλο, όπως την είπε. Η Πυρόλο. Μάλιστα. Τι έχει να πει γι' αυτό ο Βασιλακόπουλος? Κύριε Βασιλακόπουλε, πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ. Οκτώβριο-Νοέμβριο. Ακριβώς. Ακριβώς. Τότε θα είναι διαθέσιμο και το νέο εμβόλιο του κορονοϊού. Ναι. Και όταν λέω νέο, το τονίζω αυτό, είναι ένα ολοκένουργιο εμβόλιο ολοκένουργιο που απευθύνεται ναι
τα στελέχη που κυκλοφορούν σήμερα. Σήμερα. Τα στελέχη του κορονοϊού που κυκλοφορούν σήμερα. Δεν είναι αυτό που είχε φτιαχτεί για τα αρχικά στελέχη. Σήμερα. Άρα σήμερα λοιπόν κυκλοφορεί η Έρης και η Πυρόλο. Άρα Βασιλακόπουλος και Παγώνη ταυτίζονται οι απόψεις τους. Εχθές εδώ εγώ είχα τον Φαρσαλινό, ο οποίος έβγαινε και μου είπε, και γιατρός είναι γι' αυτός, ότι αυτό το εμβόλιο το οποίο θα βγει, όπως σας έβγαλα και ακούσατε χτες, 15 του μηνός θα έχει κυκλοφορήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί έδωσε άδεια ο FDA και ο CDC, είπε ο Φαρσαλινός ότι το εμβόλιο αυτό δεν καλύπτει τις μεταλλάξεις καινούργιες Έρης και Πυρόλο και ότι καλύπτει το πολύ πολύ την προηγούμενη, την XBB 1,5 κτλ. Μέχρι εκεί. Βγαίνει λοιπόν στον Sky σε επόμενη εκπομπή η κυρία Σαρδέλη και λέει αναφορικά για το εμβόλιο και τις μεταλλάξεις. Ποιες καλύπτει, κυρία Σαρδέλη μου, για πείτε μας κι εσείς λιγάκι. Λοιπόν, τι εμβόλιο είναι αυτό που εγκρίθηκε? Κοιτάξτε, είναι ένα επικαιροποιημένο εμβόλιο της Pfizer, ναι, που περιέχει μία από τις τελευταίες που κυκλοφόρησαν μεταλλάξεις, μάλλον λειτουργεί έναντι μία από τις τελευταίες που κυκλοφόρησαν μεταλλάξεις της COVID-19. Μία από τις τελευταίες. Ποιες? Της Omicron, βέβαια. Ναι, της Omicron. Στην ποιες? Χώρα μας δεν κυκλοφορούν, καινούργιες μεταλλάξεις ακόμα, τις οποίες ίσως και να μην πιάνει αυτό το καινούργιο εμβόλιο, κυκλοφορούν ακόμη παλιές μεταλλάξεις. Ίσως να μην πιάνει το νέο εμβόλιο. Δεν τα πιάνει, κυρία Σαρδέλη. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όπως το ξέρουν και ο Βασιλακόπουλος και η Παγώνη. Άρα αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν να μας πούν, να πούν στον κόσμο να πάει να κάνει ένα εμβόλιο. Ο Βασιλακόπουλος το θέλει και υποχρεωτικό για κάποιους. Γνωρίζοντας ότι αυτό το εμβόλιο ουσιαστικά δεν καλύπτει τις μεταλλάξεις οι οποίες κυκλοφορούν. Το καταλαβαίνετε. Και δεν μιλάει κανένας. Και κάθονται οι δημοσιογράφοι και το παίζουν γλάστρες. Κουνάνε το κεφάλι τους πάνω κάτω. Ένα εμβόλιο για το οποίο αυτή η ίδια η Σαρδέλη βγήκε και είπε ότι σε συνέδριο που έγινε πριν από λίγο καιρό υπήρξαν ενστάσεις και βγαίνουν οι Ισραηλινοί και λένε ότι εμείς δεν θα το δώσουμε σε εγγύους. Και την ίδια ώρα ο Sky από κάτω είχε τίτλο «Εγκρίθηκε το εμβόλιο από 6 μηνών και πάνω ακόμα και σε βρέφη». Δώσε ρε Γιώργο να ακούσουμε και το επόμενο. Τα δεδομένα είναι ασφαλή όσον αφορά προκλινικές μελέτες, δηλαδή σε πειραματόζωα. Υπάρχουν βέβαια μικρά προβληματάκια με αυτή το. Υπάρχει μια μικρή συζήτηση. Για ποια είναι αυτή? Κάτι που μας απασχόλησε και στο συνέδριο που ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα. Το πληγώ, Γιώργο, το πληγώ. Ξαναβάλτε το λίγο από την αρχή και δώσε λίγο βάση ότι έχει δοθεί η έγκριση σε πειραματόζωα μόνο. Για πάμε. Τα δεδομένα είναι ασφαλή όσον αφορά προκλινικές μελέτες, δηλαδή σε πειραματόζωα. Σε πειραματόζωα. Υπάρχουν βέβαια μικρά προβληματάκια με αυτή το. Υπάρχει μια μικρή συζήτηση. Για πες μας. Κάτι που μας απασχόλησε και στο συνέδριο που ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα για την αναπαραγωγή τοξικολογία, δηλαδή τη χρήση φαρμάκων στην εγκυμοσύνη και το θυλασμό. Ναι. Είχαμε αμφιβολία στο συνέδριο αν θα το προτείναμε. Οι Ισραηλοί διαφωνούν να το προτείνουν και στον Ισραηλοί. Συναντάνε πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση στον κόσμο να το αποδεχθεί. Έτσι. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό. Η επικοινωνία στην υγεία, μάλλον, έχουμε αποτύχει. Άρα υπάρχει έντονη δυσπιστία, λέτε έτσι. Υπάρχει έντονη δυσπιστία. Ναι. Η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα το προτείνει στις εγγύους. Δανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Πραγματικά και εγώ. Και αυτή το προτείνει. Θέλω να ευστήσω την προσοχή ότι εάν δεν εμβολιαστούν οι έγκυες, οι οποίες κινδυνεύουν δυστυχώς οι ίδιες, όχι τόσο πολύ τα εμβριά τους, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές στη φετινή περίοδο. Με τον αντικρυπτικό εμβολιασμό και θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικές. Οι εκτιμήσεις και στο συνέδριο. Να συζητήσουμε πάλι τη μάσκα. Έτσι, τη μάσκα, μάσκα και την αποστασιοποίηση. Έλα εδώ. Άρα λοιπόν παραδέχεται ότι υπάρχουν και αντίθετες απόψεις αναφορικά με το αν θα πρέπει να δοθεί αυτό το νέο εμβόλιο. Αλλά παρόλα αυτά εμείς είμαστε με τη γραμμή να το δώσουμε. Τα καλά τα παιδιά. Να κάνουμε αυτό που θέλει ο Μπουρλά. Να δώσουμε τα εμβόλια της Pfizer. Έτσι, αυτό παραδέχτηκε η κυρία αυτή που είναι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Εδώ, συμπολίτησα. Επιστημονικός διάλογος γιατί δεν γίνεται? Γιατί δεν γίνεται ανοιχτός επιστημονικός διάλογος να καταλάβουμε και εμείς ποιες είναι οι ενστάσεις, γιατί να μην το παίρνουν οι έγκυες για παράδειγμα. Και γιατί οι έγκυες να μην παίρνουν αυτό και μας έβγαινε η άλλη Θεοδωροπούλου, όπως λεγόταν η Μαρία, και έλεγε ότι είναι απόλυτα ασφαλές το προηγούμενο εμβόλιο να το παίρνουν οι έγκυες, αφού είναι η ίδια τεχνοτροπία και τεχνολογία κατασκευής του. Γιατί λοιπόν τότε το έπαιρναν οι έγκυες και τώρα να μην το παίρνουν οι έγκυες, υπάρχει επιστημονικός διάλογος και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις? Τι λένε τα στατιστικά σε ό,τι έχει να κάνει με την αναπαραγωγική
ικανότητα των γυναικών και των ανδρών. Τι λένε τα στατιστικά σε ό,τι έχει να κάνει με διακοπή κοιήσεων. Γιατί δεν ρωτάτε ρε οι δημοσιογράφοι. Τι περιμένετε. Γιατί δεν ρωτάτε. Έχετε ονειρώξεις άμα σας λέει κάποιος για την υποχρεωτικότητα και εκεί που πρέπει να ρωτήσετε δεν ρωτάτε. Υποχρεωτικό. Βασιλακόπουλος. Πες ρε Βασιλακόπουλε για τα υποχρεωτικά τα εμβόλια έτσι. Έπρεπε να είναι υποχρεωτικά. Έπρεπε να είναι υποχρεωτικά. Ήμουν από τους υπέρμαχους υποχρεωτικότητας τότε που υπήρχε πραγματική πανδημία. Υπήρχε σοβαρό πρόβλημα προστασίας και όλων των υπόλοιπων ανθρώπων. Τώρα δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Αυτό λέω. Αυτό το οποίο πρέπει κάποιος να κάνει είναι αν ανήκει σε ευπαθή ομάδα, είναι μεγάλος σε ηλικία ή έχει προκύμενα νοσήματα, είναι τελείως απαραίτητο. Τελείως απαραίτητο. Είναι υποχρεωτικό δηλαδή για τη δική του προστασία να κάνει το εμβόλιο του κορονοϊού. Μάλιστα. Για όλους τους άλλους είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να το κάνουν. Και τι εννοώ με αυτό. Ναι, πλέον οι υγιείς άνθρωποι, έτσι όπως έχει εξελιχθεί ο κορονοϊός, δεν κινδυνεύουν πάρα πολύ συχνά. Κινδυνεύουν σπάνια. Αλλά κανείς δεν μπορεί να μας υπογράψει ότι δεν θα είμαστε εμείς οι άτυχοι που θα κινδυνεύσουμε. Αν περάσω κορονοϊό, ακόμα και αν δεν κινδυνεύσω για την υγεία μου να μπω στο νοσοκομείο ή να διασωληνωθώ ή να πεθάνω, μπορεί να αναπτύξω εκ των υστέρων συμπτώματα, το περίφημο long COVID. Άρα, δύο μπράτσα μας έδωσε ο Θεός. Κάλλιστα μπορούμε να κάνουμε στο ένα μπράτσο το εμβόλιο της γρήπης και στο άλλο το εμβόλιο του κορονοϊού. Δύο μπράτσα μας έδωσε ο Θεός, λέει. Στο ένα θα κάνουμε το εμβόλιο του κορονοϊού και στο άλλο το εμβόλιο της γρήπης. Κανένας δεν μας λέει εάν θα είμαστε εμείς οι άτυχοι να μας βρει ο κορονοϊός άσχημα. Μας λέει κανένας εάν θα είμαστε οι άτυχοι και την πατήσουμε με καμία παρενέργεια. Έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει. Και επειδή έχω ξεφύγει και εγώ με το χρόνο, κάνω τώρα το πρώτο διάλειμμα και μείνετε μαζί μου, γιατί θα μιλήσουμε σε λίγο. Θα ακούσετε μια απίστευτη καταγγελία. Μετά έχω θέμα για τις ταυτότητες. Μετά έχω θέμα για την παράνομη μετανάστευση. Μετά έχω θέμα. Θα πάμε στη Μόσχα να δούμε λίγο τι γίνεται και εκεί. Γιατί χθες είχαμε συνάντηση Ερντογάν με Πούτιν. Εντάξει. Και σε λίγο εμείς δεν θα έχουμε την Πούτιν κεφαλή κλείνε. Με την ακρίβεια η οποία χτυπάει τη χώρα μας. Γιατί φταίει ο κακός ο Πούτιν. Και έχω και ένα πολύ σημαντικό θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με τα Air Tractor. Αυτά τα πτυτικά μέσα με τα οποία υποτίθεται θα σβήνουμε φωτιές. Είναι ή δεν είναι ικανά να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές στη χώρα μας, τα Air Tractor. Και ποια είναι η ιστορία πίσω από το επιβραδυντικό υγρό το οποίο το παραγγείλαμε στα μέσα του καλοκαιριού και δεν είχαμε τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουμε σε άλλες πυρκαγιές πλην της Πάρνηθας για την οποία χρήση του επιβραδυντικού υλικού ο Μητσοτάκης αρνήθηκε ότι έγινε χρήση στην Πάρνηθα, ενώ υπάρχουν δεκάδες βίντεο τα οποία το αποδεικνύουν. Με συνεχόμενες ρήψεις. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία εγώ ως δημοσιογράφος, ο Focus FM ως ραδιόφωνο, επιλέγουμε να βάζουμε στην ατζέντα μας γιατί τα θεωρούμε σημαντικά. Τώρα αν εσείς γουστάρετε να πληροφορηθείτε για τον Κασελάκη, για το τι λέει η Τζάκρη και ποιον υποστηρίζει, για το αν θέλετε να πληροφορηθείτε για το πότε θα είναι το επόμενο Gay Pride, για το πότε ξεκινάει το επόμενο Survivor και για το πότε, ξέρω εγώ, ο Μητσοτάκης θα πάει το επόμενο τριήμερο, βάλτε Sky ρε παιδιά, τι να σας πω. Πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6, Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Να πω ότι με ενημερώνει ο φίλος ο Λάμπρος ότι υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα στην Καρδίτσα αυτή τη στιγμή. Κανένας μου λέει δεν μιλάει. Λάμπρο, αν είσαι εκεί, αν έχω κάποιον φίλο ακροατή ο οποίος μας ακούει από την περιοχή της Καρδίτσας και μπορείτε να μας ενημερώσετε να το κάνετε. Είναι αγρότης, λέει ο φίλος ο Λάμπρος, σε χωριό της Καρδίτσας. Ο κάμπος έχει πλημμυρίσει και κάποιοι λένε για την πόλη. Προφανώς υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα εκεί στην περιοχή. Λάμπρο, αν θέλεις να μας στείλεις είτε φωτογραφικό υλικό είτε κάποιο βίντεο για να το δημοσιοποιήσουμε εδώ στον Focus FM και να το δούνε λίγο μετά και η συνάδελφος να το δει, η Δέσποινα Ιμποτίτση στην αίθουσα σύνταξη στο δημοσιογραφικό, μην καθυστερήσεις, στείλε μας και εμείς θα κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε.
Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο στο Ντουμπάι. Γεια σου και σε σένα, Αντώνη. Καθημερινός ακροατής εδώ, ο Αντώνης. Καλημέρα, Στέφανε. Ειλικρινά μας έφτιαξες με τον Μέγκελε πρωί-πρωί. Ο Θεούλης πράγματι σε όλους τους ανθρώπους έδωσε δύο μπράτσα, αλλά μας έδωσε και έναν εγκέφαλο. Σε δάφτους τσιγκουνεύτηκε. Να είσαι καλά, Αντώνη. Λοιπόν, πάω να δώσω τώρα την καλημέρα μου στον επικεφαλής της επίλεκτης ομάδας διάσωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι ο Μίλτος Μπενάκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Μπενάκη, καλημέρα. Καλημέρα. Επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Δεν θα το μάθω ποτέ να το λέω σωστά. Επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι άνθρωποι είναι διασώστες, για να συνεννοούμαστε και να το καταλάβουμε. Τον έχουμε ξανακούσει εδώ τον κύριο Μπενάκη να κάνει αποκαλύψεις. Αποκαλύψεις οι οποίες προκάλεσαν τριγμούς εδώ στην πολιτική προστασία της περιφέρειας της πόλης μας. Ποιο είναι το καινούργιο επεισόδιο, κύριε Μπενάκη? Θα σας αφήσω εσάς να το περιγράψετε και θέλω να σας ακούσω. Κοιτάξτε, θα αποφύγω ονόματα για να μην νομίσουν το κάνουν σκοπίμως λόγω εκλογών που έρχονται. Ναι. Αλλά εκείνος ο πρώτος τριγμός των τεμπών έρχεται να συνδεθεί με έναν ακόμα τριγμό όταν ο αποκεντρωμένος διευθυντής ετοίμασε ο κ. Σταυακίδης αποστολή με εθελοντές και χειριστές μηχανημάτων που θέλαν στο σουφλί. Και από εκείνον τον τριγμό ότι δεν έχω εγώ την σωστή επαφή με τον άνθρωπο αυτόν τον υπεύθυνο και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτοκίνητο της περιφέρειας για να φύγουμε για το σουβλί άμεσα με εθελοντές και εξοπλισμό και τους χειριστές που τους θέλαμε άμεσα. Άρα δηλαδή μιλάμε ότι αυτή η χώρα είναι στα χέρια κάποιων οι οποίοι αποφασίζουν κατά πόσο θα δουλέψει το τρίπτυχο της πολιτικής προστασίας, τη πρόληψη, αντιμετώπιση και η αποκατάσταση. Δηλαδή στην πρόληψη και αντιμετώπιση δεν έχουν καμία θέση αυτοί. Στην αποκατάσταση ας πάνε μετά και ας μετράνε για να κάνουν αυτό που λέει το πρωτόκολλο. Συγγνώμη κύριε Μπενάκη, για να το καταλάβουμε λίγο καλά. Θελήσατε εσείς να πάτε να βοηθήσετε όσοι εθελοντές διασώστες στο σουφλί, σωστά? Έτσι, εγώ μετά από μία έκκληση με όλο αυτό το χαμό που γίνεται εδώ και τόσες μέρες επάνω στο Εύρο, λέω για άλλη μια φορά είμαστε σε αδράνεια, που έπρεπε να καλεστούμε από τις πρώτες στιγμές ή να γίνει ένα συντονιστικό για να δούμε ποιες δυνάμεις υπάρχουν. Ωραία, ζητήσατε, για να το καταλάβω χρόνο. Λίγο, ζητήσατε να πάτε εσείς στο σουφλί. Να βοηθήσετε. Συγκεκριμένα η αποκεντρωμένη... Και έκανε αίτηση η αποκεντρωμένη, ο διευθυντής αποκεντρωμένης πολιτικής προστασίας, ο κύριος Στέλιος Ταμβακίδης, έκανε αίτηση προς την περιφέρεια και η περιφέρεια αρνήθηκε γιατί εσείς είχατε μία κόντρα με ποιον? Με έναν υπεύθυνο της πολιτικής προστασίας για να πάρω κάποιο όχημα από αυτά που κάθονται εκεί στην πολιτική προστασία. Και κοιτά τον ουρανό κάθε μέρα. Εγώ θέλω να ζητήσω, δεν ξέρω αν μας ακούει, γιατί τον κάλεσα χθες και ζήτησα να παρέμβει στην εκπομπή ο διευθυντής αποκεντρωμένος διευθυντής πολιτικής προστασίας, ο κύριος Ταμβακίδης. Αν μας ακούει, τον καλούμε αυτή τη στιγμή να μας απαντήσει. Γιατί θέλω λίγο, γιατί μου ακούγεται εξωφρενικό, κύριε Μπενάκη, αυτό. Δηλαδή, η Ελλάδα καίγεται, ο Εύρος καίγεται. Έχουμε εδώ πέρα κάποια οχήματα και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως μπορούν να βοηθήσουν σε ό,τι μπορούν να βοηθήσουν. Εδώ χρειαζόμαστε όλα τα χέρια πάνω τη στιγμή της κρίσης. Γίνεται η αίτηση από πλευράς αποκεντρωμένου διευθυντή πολιτικής προστασίας προς την περιφέρεια και έρχεται αρνητικό, γιατί ο εθελοντής ο οποίος προτείνεται να πάει είναι σε κόντρα προσωπική με τον υπάλληλο της πολιτικής προστασίας. Αυτό καταλαβαίνω. Έτσι ακριβώς. Πολύ σωστά. Μάλιστα. Εγώ ξαναπαρακαλώ τον κύριο Ταμβακίδη, αν μας ακούει, κάνε μια προσπάθεια ακόμα, Γιώργο. Που γιατί... εγώ δεν είμαι απλά εθελοντής, εγώ είμαι και υπάλληλος περιφέρειας που είμαι ορισμένος. Που είστε και ορισμένος, ναι. Από το κράτος να είναι και η ειδικότητά μου ως οδηγού, να πάρω ένα όχημα και να πάω να κάνουμε αυτό που πρέπει. Έτσι. Ούτε είναι δικό του το όχημα, κύριε. Αυτός ο οποίος... να πάρω αυτοκίνητο, ναι. Και πάει λέγοντας. Αυτός ο οποίος σας απάντησε, κύριε Μπενάκη, αρνητικά, είναι δικό του το όχημα ή είναι δικό μας των πολιτών που όταν το έχει ανάγκη η χώρα μου εγώ πρέπει να τρέξω με αυτό το όχημα και με ό,τι εθελοντικό προσωπικό υπάρχει ή ό,τι προσωπικό υπάρχει τέλος πάντων? Ναι, εννοείται ότι είναι για το κοινωνικό καλό είναι όλα αυτά. Ποιο κοινωνικό καλό όταν εδώ παίζονται τα προσωπικά καπρίτσια του καθενός?
Εντάξει, δεν σωνόμαστε, δεν κρίμα. Δηλαδή μετά από αυτό εγώ απογοητεύτηκα τόσο πολύ, γιατί οι πολιτικοί προϊστάμενοι που είναι πάνω από όλους δεν έχουν τη δύναμη να τραβήξουν αυτιά υπαλλήλων, γιατί τους χαϊδεύουν. Εντάξει παιδιά, πάτε αύριο στις εκλογές και ξαναψηφίστε. Εγώ θα πω κάτι πολύ απλό και πολύ ξεκάθαρο και θέλω, Γιώργο, επειδή είμαστε ζωντανά, μία ακόμα προσπάθεια, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τον κύριο Τανβακίδη να τον ξανακαλέσουμε. Είναι ο αποκεντρωμένος διευθυντής πολιτικής προστασίας, ο οποίος έστειλε το αίτημα προς την περιφέρεια, προς τον κύριο Τζιτζικώστα, εγώ θα πω. Εντάξει, γιατί ο επικεφαλής είναι ο κύριος Τζιτζικώστας, το κλείνει ο κύριος Τανβακίδης. Μπορεί να μην θέλει να παρέμβει. Ο κύριος Τζιτζικώστας δεν είναι εμπλεκόμενος εδώ. Εγώ το λέω σαν προϊστάμενος. Δεν ξέρω αν ευθύνεται η κυρία Πατουλίδου, αν ευθύνεται κάποιος άλλος. Ας τα βρούνε. Δηλαδή, από το να... εγώ άκουγα προχθές τον αυτιά την Κυριακή, πότε ήταν, να λέει ότι έχει γενέθλια ο Τζιτζικώστας, έχει γενέθλια ο Τζιτζικώστας. Χρόνια του πολλά. Γερός να είναι μια ζωή. Αλλά εδώ πέρα, στην περιφέρειά του, γιατί η περιφέρειά του είναι, κύριε Μπενάκη, είναι η περιφέρειά του. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια προσωπική έριδα, γιατί μάλωσε, και μάλωσε γιατί είχε και άδικο τότε. Γιατί εγώ τη θυμάμαι το περιστατικό, εδώ το είχατε αποκαλύψει. Και θα συνεχίσει να έχει άδικο, γιατί δεν το ξέρει το παιχνίδι αυτό. Δεν γιατί το για, ο λόγος για τον οποίο είχατε αρπαχτεί ήταν γιατί δεν σας ενημέρωσε ποτέ κανένας να πάτε στα Τέμπη. Δεύτερη γκάφα, ίδια ακριβώς είναι. Είναι καρμπόν, ίδια γκάφα. Δεν τους απαγόρευε. Ένα συντονιστικό για επάνω για τον Εύρο δεν έγινε μέχρι σήμερα. Από εδώ, από Θεσσαλονίκη. Ούτε από το Δήμο Θεσσαλονίκης που είναι μεγάλο Δήμος, ούτε από περιφέρεια. Και φύγανε μόνες τους ομάδες με τη συνεργασία των δημάρχων τους, όπως είναι ο Δήμος Οικειών, όπως είναι ο κ. Κουγιουμτζίδης από τη Θέρμη. Ναι. Και φύγανε τα παιδιά με τις δυνάμεις αυτών των δημάρχων, που φαίνεται ποιοι είναι κοντά τους εθελοντές, για να πάνε και ανθρωπιστική βοήθεια και οχήματα για να βοηθήσουν στην όλη διαδικασία που καίγεται η Ελλάδα εκεί πάνω. Ή αυτών που ξέρουν το παιχνίδι, τέλος πάντων, έτσι. Αυτών που ξέρουν αυτό. Το παιχνίδι. Ή αυτών που θέλουν να παίξουν το παιχνίδι επί ίσης ώρες και σωστά. Με μέλημα κεντρικό τη χώρα μας. Καίγεται το Εύρος, ρε εσείς, και βάζετε μπροστά προσωπικές έρηδες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έχουμε οχήματα που κάνουμε περισυλλογή ζώων. Δεν κάλεσε κανένα στην ομάδα να πει μπορεί να φύγει το φορτηγό επάνω με τους διασώστες να μπορούμε να περισυλλέξουμε ό,τι η ζώα έχει μέσα εκείνος ο πλούτος ο δασικός. Να έχουμε μια διεύθυνση. Θέλω να πω κάτι, κάτι, κύριε Μπενάκη, θέλω να πω κάτι και θα απευθύνομαι σε αυτούς οι οποίοι έστειλαν το απαγορευτικό. Εάν με ακούτε, που δεν ξέρω αν με ακούτε ζωντανά ή αν θα με ακούσετε μετά, γιατί θα πάρει έκταση το θέμα, αν θα με ακούσετε μετά σε μαγνητοσκόπηση. Εχθές έκαναν το γύρο του κόσμου, όχι της Ελλάδας, το γύρο του κόσμου, τα πλάνα με έναν μαυρόγυπα στη Δαδιά, ο οποίος ήταν χαμένο. Εγώ το έβλεπα και έκλαιγα. Ναι. Και έκλαιγα. Ήταν χαμένος και έψαχνε να βρει τη φωλιά του που είχε γίνει παρανάλωμα του πυρός, είχε γίνει στάχτη. Και ακούω τώρα τον κύριο Μπενάκη, τον επικεφαλής της επίλεκτης ομάδας διάσωσης, το λέω καλά τώρα, ή ειδικών αποστολών, έχω κολλήσει με διάσωση, της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών του Δήμου Θεσσαλονίκης, να μου λέει ότι έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε ειδικό όχημα να μεταφέρουμε ζώα τα οποία έχουν ανάγκη να μεταφερθούν, που υπέστησαν τις ζημιές, που υπέστησαν το σπίτι τους, και δεν το στείλαμε γιατί είχαμε προσωπική κόντρα. Πώς αισθάνεστε εσείς, πώς αισθανθήκατε εσείς, πώς αισθάνονται αυτοί? Απαράδεκτα πράγματα. Σε όλους τους σχεδιασμούς, όταν καίγεται ή έχει θέμα ένα σημείο, ο έξω που έρχεται φέρνει τη δύναμη, γιατί ο μέσα είναι σε πανικό. Άρα, ποιος σχεδιασμός? Δεν έχει γίνει ποτέ όταν καίγεται μία γείτονα περιφέρεια, όπως είναι πάνω τώρα της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, να φύγουν δυνάμεις αμέσως και να πάνε να βοηθήσουν. Δηλαδή, μεγαλύτερη ξεφτύλα δεν υπάρχει. Βέβαια. Ξεφτύλα. Όπως το είπατε, κύριε Μπενάκη. Φωνάζουμε τους Ρουμάνους, τους Πορτογάλους, τους Γάλλους, ό,τι μπορεί να φανταστεί σε αυτό το πλανήτη. Και δυνάμεις που έχουμε, εκπαιδευμένα παιδιά που έχουμε. Εγώ ετοίμασα τρεις χειριστές να αφήσουν τις δουλειές τους και μέχρι την Τρίτη να είναι πάνω. Δηλώσαν τα παιδιά από το Σάββατο. Δηλαδή, θα δουλεύαν Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη απόγευμα θα φεύγαμε όπου χρειαζόντουσαν. Yes. Και αυτό ήταν δηλαδή το κερασάκι στην τούρτα. Να δηλωθεί άλλη μια φορά απαξίωση σε όλο αυτό το έργο που μπορούμε να προσφέρουμε, που εκπαιδευόμαστε, που οι ίδιοι καμιά φορά μας την πάνε την πλάτη και μας λένε έστω όταν τους πιάσει ευγένεια ένα μπράβο.
Και τώρα, εγώ δεν είναι ο αποκεντρωμένος ο άνθρωπος, να είναι καλά που έκανε ο διευθυντής αυτή την ιστορία και έφαγε πόρτα. Έφαγε πόρτα. Έφαγε πόρτα από κεντρωμένο διευθυντή. Λοιπόν, κύριε Μπενάκη, θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την νέα αυτή αποκάλυψη, η οποία δεν είναι τιμή για κανέναν σε αυτή τη χώρα. Για κανέναν σε αυτή τη χώρα δεν μπορεί να είναι τιμή το γεγονός ότι βάλαμε μπροστά προσωπικές έρηδες και δεν στείλαμε να βοηθήσουμε στο βαθμό που μπορούσαμε να βοηθήσουμε την όλη κατάσταση με τις πυρκαγιές. Να είστε καλά, κύριε Μπενάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς, καλημέρα. Focus 103,6. Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα τους συναδέλφους που ξέρω ότι με ακούτε. Στα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, στα site της Θεσσαλονίκης, θα το παίξετε το θέμα αυτό? Ή είναι εκλογές και δεν θέλουμε να βάλουμε δύσκολα στον περιφερειάρχη ο οποίος θέλει να διεκδικήσει την επανεκλογή του? Και καλώς την διεκδικεί. Για κάποιους πολύ καλός, για κάποιους κακός. Δικαίωμά του να τη διεκδικήσει την επανεκλογή του, ο Τζιτζικώστας. Ρωτάω όμως τους δημοσιογράφους, αυτό το θέμα θα το αναδείξουμε? Ή απλά θα χύνουμε ψεύτικα δάκρυα, κροκοδίλια δάκρυα, κάθε φορά που βλέπουμε, ξέρω εγώ, τα πλάνα με το μαυρόγυπα τα οποία σας περιέγραφα νωρίτερα. Ξέρατε λοιπόν ότι η Θεσσαλονίκη έχει τη δυνατότητα να αποστείλει ειδικό όχημα περί συλλογής ζώων και δεν το κάναμε? Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Η ώρα είναι 9 σχεδόν. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Θα σας πω σε αυτό το σημείο ότι μαζί μας και σήμερα είναι ο καλύτερος υδραυλικός της χώρας, ο καλύτερος υδραυλικός της Θεσσαλονίκης, ο άνθρωπος ο οποίος με ένα κάβουρα στο χέρι και ένα τεφλόν στο άλλο μπορεί να κάνει θαύματα σε υδραυλικά προβλήματα. Αναφέρομαι στο Χάρη. Ο Χάρης είναι ο Γιακούμπ των υδραυλικών. Κάνει εγχείρηση ανοιχτού νεροχύτη σε χρόνο ρεκόρ. Και πολλά άλλα πράγματα κάνει. Καταρχάς είναι καλό παιδί, είναι καλός μάστορας, είναι ο καλύτερος υδραυλικός που μπορείτε να εμπιστευτείτε και άμεσως στα τηλεφωνήματα, ειδικά σε αυτά τα οποία υπάρχουν ανάγκη με πλημμυρισμένα υπόγεια που αναλαμβάνει και άντληση υδάτων και καθαρισμό του υπογείου. Και γενικότερα, αν έχετε υπόγεια με σαβούρα, πάρτε τον Χάρη τον υδραυλικό, ξέρει πώς μπορεί να σας βοηθήσει. Εννοείται ότι κατασκευάζει και φρεάτια. Φυσικά εννοείται ότι τοποθετεί και φίλτρα νερού για να πίνετε καθαρό νεράκι στο σπίτι σας. 6937 029 786. Αν ανοίξετε στο λεξιλόγιο τη λέξη υδραυλικός, κανονικά θα πρέπει να δείτε και τη φωτογραφία του Χάρη, ομορφόπεδο. 6937 029 786. Ο Χάρης ο υδραυλικός είναι και σήμερα μαζί μας. Πάμε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφω με το θέμα των ταυτοτήτων. Θα συνομιλήσουμε με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα, τον κύριο Παπαζήση. Εξακολουθώ να λέω, Γιώργο και σε σένα, αν πάρει ο κύριος Σταμβακίδης, να τον βγάλουμε στον αέρα. Να μας επιβεβαιώσει ότι έγινε αυτό ακριβώς που έγινε, το οποίο κατήγγειλε ο κύριος Μπενάκης. Στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο από τον Εύρο, τον Νίκο τον Αρβανίτη, για να δούμε πώς έχει η κατάσταση και από τα χερσαία σύνορα. Για τα θαλάσσια σύνορα σας τα είπα νωρίτερα. Έχω και τον Δημήτρη Τολιάτσο από την Μόσχα για να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί πέρα στον απόϊχο της συνάντησης Βλαντιμίρ Πούτιν και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Και φυσικά θα μιλήσουμε και με τον πραγματογνώμονα στο τρίτο μέρος εκπομπής, τον κύριο Κοκοτσάκη, αναφορικά με τα Air Tractor, με το επιβραδυτικό υλικό, γιατί ο κύριος Κοκοτσάκης εξειδικεύεται στις πυρκαγιές. Οπότε με πολύ πολύ ενδιαφέρον θα ακούσω όλα όσα έχει να μας πει και εγώ, φαντάζομαι και εσείς. Δεν φεύγει κανείς, μείνετε μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6. Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.